Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Κρυαράκια μου, σήμερα η μέρα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας. Έχω καταντήσει βαρετός με εσάς μιλώντας συνέχεια για το δυναμισμό σας. Τι να κάνουμε, σαν πρώτο ζώδιο που είστε, η πρωτιά είναι δική σας. Και στη δουλειά αλλά και στον έρωτα. Φίλοι σας στηρίζουν και οργανώστε καλύτερα τι θα κάνετε μέσα στις γιορτές. Εξάλλου η χαρά θα είναι μεγάλη από εδώ και μπρος. Και περνάμε στον Ταύρο. Ημέρα δύναμης, τόλμης αλλά και επιτυχίας. Έχετε ξεφύγει από δύσκολα προβλήματα και ο δυναμισμός σας είναι στα ύψη. Είναι μέρες τέτοιες που πρέπει να προγραμματίσετε καλύτερα τα οικονομικά. Δωράκια από εδώ, δωράκια από εκεί, ξέρετε εσείς τι πρέπει να κάνετε για να τα βγάλετε όλα εις πέρας. Η δύναμή σας είναι αρρωγός για ένα νέο ξεκίνημα. Και περνάμε στο Δίδυμο. Δίδυμάκια μου, επιτέλους ήρθε η στιγμή της επιτυχίας μέσα στα επαγγελματικά σας και φυσικά το αξίζετε, αλλά πρέπει και να το προσέξετε αυτό προς αποφυγήν λάθους. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Σκεφτείτε καλά σήμερα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, μιας και το σύμπαν σας ευνοεί. Και περνάμε στον καρκίνο. Μια μέρα ένταση σήμερα, μιας και οι πλανήτες ευνοούν τους τολμηρούς, έτσι και εσείς μέσα από αυτές τις εντάσεις φυγαίνετε νικητές. Μέσα στα επαγγελματικά σας αλλά και στα ερωτικά σας θέματα. Καλείστε σήμερα να είστε δίπλα στην οικογένεια για να τα βρείτε παρέα τις λύσεις από το απόγευμα και μετά. Βγείτε έξω και αποδείξτε την αξία σας μέσα από το καταμάχητο του ταμπεραμέντο σας. Και πάμε στο λιονταρί. Λιονταράκια μου, δουλειά, δουλειά, δουλειά και πάλι δουλειά. Αυτό θα σας φέρει καλύτερα έσοδα το επόμενο διάστημα. Σε χαλαρό κλίμα βρίσκεστε σήμερα, οργανώνοντας ένα καλό τριήμερο. Δώστε προτεραιότητα και στα προσωπικά σας θέλω, μιας και το επιτρέπουν οι πλανήτες. Και φυσικά αποβάλλετε κάθε είδους στρες, διότι το διάστημα αυτό θα χαρείτε πολύ. Και περνάμε στην Παρθένο. Προτεραιότητα σήμερα, αλλά και πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα επαγγελματικά, αλλά και τα οικονομικά σας θέματα, τα οποία σας προβληματίζουν λίγο την εβδομάδα αυτή. Η δύναμή σας είναι για να βρείτε λύσεις και στα δύο ζητήματα. Προσοχή στην ασυνεννοησιά με τους γύρω σας. Χαλαρώστε σήμερα με την οικογένειά σας, μιας και η μέρα το ευνοεί. Ζυγή μου! Ήρθε η στιγμή της ανταμοιβής σας μέσα από τη σκληρή σας δουλειά. Νέα σχέδια ευνοούνται και εσείς σιγά σιγά αρχίζετε να χαλαρώνετε από το δύσκολο κλίμα που επικρατούσε την τελευταία εβδομάδα. Όμως είχατε και την επιτυχία με το μέρος σας και νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται σε θέματα καριέρας αλλά και του έρωτα. Από την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται θα δείτε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Και πάμε στο Σκορπιό. Νέα όθηση δίνεται σε ένα επαγγελματικό σας πρόβλημα, το οποίο μέχρι και το απόγευμα βρίσκεται τη λύση του. Με γρήγορους ρυθμούς καταφέρνετε να βγείτε νικητές σήμερα, αλλά και να αφοπλίσετε τους ανταγωνιστές σας. Η ημέρα κυλά με ένταση και η χαλάρωσή σας θα είναι η καλή σας φίλη και ο ερωτικός σύντροφος. Και πάμε στους τοξότες. Τοξότες μου, με παιχνιδιάρικη διάθεση, η σημερινή ημέρα και εσείς βέβαια οι πρωταγωνιστές της. Καλές ειδήσεις από τις πρωινές ώρες σας φτιάχνουν το κέφι και αυτό το κέφι από το μεσημέρι και μετά βρίσκεται λύσεις σε πρακτικά θέματα. Το τριήμερο αυτό είναι για εσάς ό,τι πρέπει για να ξεκαθαρίσετε το θολό τοπίο. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Ο ήλιος στο ζώδιό σας φορτίζει με την ηλιακή του ενέργεια για μια ολόκληρη χρονιά. Από την άλλη, ο Κρόνος σας δίνει μηνύματα πώς να κινηθείτε σε επαγγελματικά ζητήματα. Ήρθε η στιγμή να βάλετε θεμέλια και στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά σας θέλω. Αυτό δηλώνει και επισημοποιήσεις παντός τύπου. Οι φίλοι είναι κοντά σας όπως και η οικογένειά σας. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να απολαύσετε ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο. Υδροχός. Για εσάς φίλοι μου, σημερινή ημέρα είναι ένας θάλαμος ως προς την επιτυχία. Εδώ και καιρό έχετε λύσει αρκετά θεματάκια τα οποία σας τυράνισαν λιγάκι. Θα πρέπει λίγο να ξεκουραστείτε από το δύσκολο αυτό διάστημα που πέρασε και η μέρα του ευνοεί να είστε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά και τον ερωτικό σας σύντροφο. Ιχθύες. Χαλαρού σας βρίσκει η σημερινή ημέρα και οργανώνετε καλύτερα τα επαγγελματικά αλλά και τα οικογενειακά. Σήμερα πρέπει να σκεφτείτε και να οργανώσετε τι θα κάνετε μέσα στις γιορτές. Η μέρα δεν χώρα προβληματισμούς, άρα όποιος προσπαθεί να σας χαλάσει τη διάθεση, πολύ απλά μπορείτε να τον απομακρύνετε. Χαλάρωση με οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.